Δεν υπάρχει άλλο από το να χτίσουμε επιτέλους το παλάτι του Παναθηναϊκού, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, να ολοκληρώσουμε την κατασκευή του νόου στολιδίου του Παναθηναϊκού. Έχω το τρίαθλο. Είμαι τριαθλητής. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το τρίαθλο, είναι κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο σε μεγάλες αποστάσεις. 3,8 χιλιόμετρα στο κολύμπι, 180 χιλιόμετρα στο ποδήλατο και ένας μαραθώνιος στο τέλος. Γιατί κάναμε λάθη, κάναμε σωστά και πιστεύω ότι έχω μάθει από τα λάθη μου. Έχω ακόμα όρεξη και πολλή διάθεση να προσφέρω στο Δήμο. Τώρα τι να πω, η Αθήνα μου. Από τον Αργυρό. Λάθη κάναμε αρκετά. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτό που θα σου πω είναι λάθος. Θεωρώ ότι δεν προλάβαμε απλά να δημοκρατήσουμε το τεράστιο αντιπλημμυρικό έργο στον Κολονό, στην Ακαδημία Πλάτωνος, περίπου 12 εκατομμυρίων. Απλά δεν προλάβαμε να το δημοκρατήσουμε. Θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πέρα από τις ντομάτες γεμιστές με φέτα, ελιά και ψωμάκι. Πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι είμαι στο όριο του εθισμού. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να το παραδεχτώ και νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνω για να απαλλαγώ σιγά σιγά από το αυτοκίνητο. Λυκαβητός. Και πλέον είναι το θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο άνοιξε μετά από 15 χρόνια και για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Λυκαβητός θεωρείται το αντίπαλο θέος προς την Ακρόπολη. Δεν έχω το χρόνο. Νομίζω ότι η μόνη δουλειά που θα μπορούσα να κάνω στο σπίτι είναι απλά να παραγγείλω το φαγητό, να μην λιμοκτονήσω. Είναι ένα έργο για το οποίο δεν είμαι περήφανος μόνο ως αντιδήμαρχος, αλλά και ως πολιτικός μηχανικός. Και αυτό δεν είναι άλλο από την πεζοδρόμηση της Οδού Υγείου, δηλαδή πιο η πεζοδρόμηση της Φλόγας. Για όσους το γνωρίζετε, η Φλόγα είναι ο σύλλογος για τα παιδάκια με νεοπλασματική ασθένεια. Ήταν κάτι το οποίο η Φλόγα το ζητούσε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας. Ο Κώστας Μπακογιάννης μου έδωσε την εντολή και προσχωρήσαμε άμεσα τη διαδικασία θεσμοθέτηση και κατασκευή αυτού του πεζόδρομου για να μπορούν τα παιδάκια της Φλόγας μαζί με την οικογένειά τους να παίζουν με ασφαλεία μεταξύ των δύο κτηρίων. Γι' αυτό το έργο είμαι πάρα πολύ περήφανος. Two and a half men, θα μπορούσα να πω, αλλά δοθείς της ευκαιρίας, θα πω το Ζαύχα Λιχιανάκης. Between two ferns. Εδώ βέβαια έχουμε one fern.